Τα χάσαμε τα λεφτά μας. Τα χάσαμε τα λεφτά μας. Λέμε να παίξουμε διπλό τον ΠΑΟΚ. Το βρίσκουμε 1,65. Μαθαίνουμε για Αγρίνιο ότι πολύ κοντά στον Άσο να πούμε. Παίζουμε μια διάδα και χάνουμε τα λεφτά μας. Γιατί χάνουμε τα λεφτά μας? Γιατί την ώρα του παιχνιδιού, στο 25ο λεπτό, ο Άσος του ΠΑΟΚ έχει πάει 1,40 και λέμε εμείς οι έξυπνοι. Το διπλό. Βέβαια. Το διπλό, συγγνώμη, είναι 1,40 και λέμε εμείς οι έξυπνοι. Εμείς το 1,65 θα πληρωθούμε περισσότερο. Τώρα δεν αξίζει τον κόπο. Και γίνεται εκεί, το έλα να δεις. Τι γίνεται εκεί. Ξεκινάει τον Κουλούρη center for ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο Κουλούρης είναι ένας πλατυπόδης, τους νταμπάνης. Ένας καλός αθλητής, τσαπατσούλης. Τρέχει σαν να φοράει κακοπέδιλα. Ναι, με τα πόδια πλατιά έτσι και τα λοιπά. Σαν τη Δήμητρα Τηλιάνη όταν πήγαινε να κάνει έρωτα με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Την πλατυπόδα, σταμάτα. Ναι, και έχει ένα. Μια χάρη. Ναι. Ό,τι γουστάρεις. Τι. Μη βαράς. Τι σε βάζεις. Μη βαράς. Τι πονάς. Πάμε, μην πάρει. Δεν θέλει, έτσι έκανε. Ναι, σου άγγιζε το χεράκι. Ναι, εσύ όταν γλύβει τη φτέρνα, τη στρέμει στο μυαλό σου. Μη, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Η γλώσσα σου έχει περισσότερο ας πούμε, δύναμη από ότι το χάιδεμα το δικό μου. Σε λατρεύει. Με λατρεύει. Τουλάχιστον θα λέγαμε. Κόρμπο, Ταπόκο και Σαββίδη πόσο κοστίζουν, κύριε. Η τριάδα των χαφ του Πανιωνίου. Κόρμπο, Ταπόκο. Ναι, με ένα Ποινιώτη, δεν ξέρω αν είναι γιο του Ποινιώτη που έπαιζε. Ξαπλωτήρας στον Απόλλωνα της Καλαμαριάς. Ναι. Ένα παιδάκι Ποινιώτης, τον πήραν από την τρίτη ηλικίου εκεί πέρα 16 και μισό έβγαζε στο τρίμηνο, τον βάλανε. Ναι, αρχηγός της ΚΑΠΑ20 του Πανιωνίου, ένα παιδάκι φουγκαριάρικο, νεαρό δηλαδή, μπορεί ο Ποινιώτης αύριο μεθαύριο να βγάλει μάτια, λέω για σήμερα. Ένας κόρμπος ο οποίος. Ο κόρμπος δεν είναι με τα αυτιά έτσι που είναι. Πεχταράς. Ναι. Ο κόρμπος άμα κάνει 80.000 το χρόνο, ο Ταπόκο να κάνει άλλες 50-130 και ο Σαββίδης να κάνει άλλες 50. Δηλαδή. Αυτούς τους τρεις άμα τους πουλήσεις, Κόρμπος, Ταπόκο και Σαββίδης, πεις πόσο ρε παιδιά παίρνετε το χρόνο, διαμέρισμα στη λεωφόρο, πώς το λένε, κάτω παραλίας, όχι Νίκη, σίγουρα δεν παίρνεις. Εκεί που είναι το Μακεδονία, Παλάς, κάτι παλιά διαμερίσματα, δεν παίρνεις. Και έγινε να αντιμετωπίσει τον Ελ Κατουρί, πόσα χιλιάρικα το χρόνο, τον Τζι Ριμότ και τον Γκάνιας το ροφό. Τρεις εναντίον τρεις. Τρεις, σαν ροφός είναι. Τρεις εναντίον τρεις. Μετά. Αριστερή πτέρυγα παίζει ένας Σπυριδόνοβης, ένας Μασούρας, ή αλλάζανε αυτοί, και ένας Χατζησαφή, ένας Τούρκος που... Πέρσης, Ιρανός. Έτσι. Και έχεις αριστερό εξτρέμ το ΜΑΚ και το Βιερίνια. Και θα δυο τα γκολ τα οποία τρώει ο ΠΑΟΚ, οφείλεται στο μαρκάρισμα του Βιερίνια, ιδιαίτερα στο δεύτερο, είχαν βγει όλοι μπροστά, γυρίσανε πίσω μεταξύ, πάρ' την αντεπίθεση, πάρ' το 2-1, με τον αναπληρωματικό που... τον Γεσίλ, ποιος ήταν ξεκούραστος, ήταν ταχύτατος. Κάποιον του ΠΑΟΚ υπερασπίζεσαι εδώ. Ποιον υπερασπίζεσαι? Ποιος θέλει, ο Βιερίνια μόνο? Όχι, ο Μάρκς θέλει, δεν μου βοηθάει να καθίσει. Όχι, παιδιά, ποιος άλλος. Πες μου. Ο Πέλκας. Που στο γύρισμα πάνω συναντάει τον Σπυριντόνοβιτς και κάνει έτσι. Ο Πέλκας μπαίνει εκεί να παίξει στα χαφ, υποτίθεται. Ναι. Ο Πέλκας δεν γίνεται χαφ. Ο Πέλκας δεν γίνεται χαφ. Να το πούμε στον κόσμο. Ο Πέλκας δεν γίνεται ποτέ χαφ. Δεν υπάρχει χαφ Πέλκας. Δύο γκολ από την πλευρά του Βιερίνια. Να δω τώρα τον Γιώργο το Σαββίδη να υπερασπίζεται το Ρασβάν, τον οποίο εγώ τον υπερασπίζομαι απεριόριστα και λέω ότι εάν διώξει η οικογένεια Σαββίδη τον κύριο Λουτσέσκου, αν διώξει την οικογένεια Σαββίδη τον κύριο Λουτσέσκου, θα πρέπει να πάψει να μιλάει για 6 μήνες στα social media ο μπαμπά. Μπαμπά! Όχι, απαγορεύεται. Τα έβαλε με τους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς παραγωγούς που κάναν κριτική τον Λουτσέσκου. Και λέει: το Μάιο θα είμαστε εδώ με το Ρασβάν. Να είστε με το Ρασβάν το Μάιο. Δεν θέλω να ακούσω ότι η εταιρεία απέλησε τον προπονητή. Εντάξει. Άμα πιάσει μια πνευμονία, μια σκολικοειδίτιδα, το μάτος. Και λείψει ένα μήνα και μισό. Είναι το 80% του ΠΑΟ. Ναι. Το 80% του ΠΑΟ. Αν ο Μάτος λοιπόν πάθει μια γαστροραγία, πάθει το παιδί. Να πάθει μια πνευμονία, να πάθει μια σκολικοειδίτιδα. Περιτονίτιδα, άμα πάθει, θα σε περάσει και η Λαμία. Εγώ σου λέω μια απλή σκολικοειδίτιδα να πάθει ο ανθρωπάκος δηλαδή. Πιστεύετε ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγει πεντάδα αν πάθει σκολικοειδίτιδα ο Μάτος και λείψει 2 μήνες και άλλες 20 μέρες από τις προπονήσεις, 2,5 μήνες από τον ΠΑΟΚ? Ρωτώ και θέλω απαντήσεις. Πάμε παρακάτω. Το Κουλούρι το φορτώσαν στον ΠΑΟΚ γιατί έχει μάνατζερ τον Κουτσαλολιάκο. Πώς το λένε αυτό, Κουτσαλολιάκο. Ναι. Άμα είχε μάνατζερ, ξέρω εγώ αυτό που είναι στο Ζάμπικ τον Ντέο,
ούτε έξω από, τα, από το γήπεδο της Τούμπας δεν θα πέναγε ο Κουλούρης. Ο Κουλούρης λοιπόν, μην βρίζετε το Λουτσέσκου, μην βρίζετε το Λουτσέσκου, για κάποιους λόγους άφησε έξω τον Κοτσίδα, ο οποίος Κοτσίδας δεν είναι και στα καλύτερά του, γιατί με την μπάλα κάτω ο Κοτσίδας δεν. Ο Σαστάμπα για τον Κοτσίδα. Ο Κοτσίδας, άμα του βάλει ο προπονητής, μόλις του πέταξε τρίτο στόπερ τον Κύρια. Κύρια δεν έβαλε. Όχι. Κάργα, ρε. Το Κάργα. Ο Κύριας είναι που κάνει την κάφα με τη Λαμία του Απόλλωνα. Ο Κάργας λοιπόν, μόλις πετάζει δεύτερο σέντερ φορ ο Λουτσέσκου, πετάζει να πούμε ο γκόμενος της γιαγιάς Ντακ, ο Πασκάλης, ο προπονητής του ίδιος ο Πασκάλης της γιαγιάς Ντακ, πετάζει στο 68, κοντά 70, δεν θυμάμαι πότε, πόσο ήταν, πετάει τρίτο σέντερ μπακ και τον πιάνει κολλητά τον άλλον. Τον πιάνει έτσι, αγκάζε. Πού πας πουλάκι μου, Κοτσίδα, Κοτσίδα θα σου γίνω. Κολιτσίδα στον Κοτσίδα, Κολιτσίδα στον Κοτσίδα. Σχτημένο χτύπημα κοντά και όχι ζώνη. Από εδώ, στα πλάγια. Μπαμ! Είναι και άτυχος ο ΠΑΟΚ που δεν έχει ο Πανιώνιος Κυριακίδη. Το κάνανε και σου κλείσανε τον αέρα. Και άμα δεν ερχόταν εκείνος ο παιδαράς, εκείνος ο παιδαράς ο Μάτος, το λέω 1,5 μήνα. Και πάτε και ψηφίζετε το Βιερή είναι MVP. Τα γάρια λιμοτάγαρα. Τα γάρια λιμοτάγαρα. Τα γαροτάγαρο τα γάρια. Δημόσιες σχέσεις κάνετε. Τα έχετε καλά. Ρε είστε τρελοί, ρε. Το Βιερή είναι MVP. Και είναι ο Μάτος. Εγώ αν ήμουν ο Μάτος ή ο μάνατζερ του Μάτου, δεν σας μίλαγα ποτέ. Του Μάτου. Του Μάτου αν ήμουνα. Ο Μάτος του Μάτου. Του Μάτου. Πώς λέγεται. Του Μάτου, σωστό. Μάτος δεν λέγεται. Δεν κλείνεται. Μπράβο Γιώργο, μπράβο Γιώργο. Συγγνώμη ρε Γιώργο. Πληθυντικό στα μάτια. Ο Μάτος του Μάτου, βρε. Τα μάτα. Τα συγκροτήματα δεν κλείνονται. Συγγνώμη. Ο Αγγελάκας των Τρύπες. Ο Ραπτόπουλος ποιος λέγεται. Όταν ακούω. Όταν ακούω ο Αγγελάκας των Τρυπών. Δεν υπάρχουν επίθετα. Είμαστε διεθνιστές. Δεν υπάρχουν επίθετα ελληνικά και ξένα. Ο Μάτος του Μάτου. Τι θα πει. Ο Μάτος του Μάτου. Καλά λέει ρε Μαλάκα, να σου πω κάτι. Είναι που είναι το δεδομένο. Αν δεν είσαι στον αντένα, φαίνεται ότι δεν έχει λαιμό. Που είσαι και λίγο κοντολέμης. Είμαι. Και είναι το πρωτοκαλί αυτό φωτεινό, ρε φίλε. Καλά λέει. Ο σκηνοθέτης δεν σε έκραξε. Και έχουμε δύο σκηνοθέτες σήμερα. Δεν έχουμε σκηνοθέτη σε αυτό το κανάλι. Ο σκηνοθέτης είναι και. Ο ιδιοκτήτης είναι και σκηνοθέτης. Ο ιδιοκτήτης είναι και τηλεφωνητής. Ο ιδιοκτήτης είναι και αυτός που βάφει το κανάλι. Ο ιδιοκτήτης είναι και αυτός ο οποίος έχει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο καθαρίζει τις τουαλέτες. Φτωχοί είμαστε, ρε. Γουστάρουμε που είμαστε φτωχοί. Πλην έντιμοι. Τι είμαστε. Ναι, έντιμοι είμαστε επειδή δεν μπορούμε να είμαστε άτιμοι. Κοίταξε αυτό το έντιμοι που λένε εγώ είμαι έντιμος. Ναι, είναι έντιμος γιατί ξέρεις τι λέει. Έλα, δώσε κανένα φράγκο να γίνω κι εγώ άτιμος, θα πούμε. Μην το λέτε. Μην επικαλείστε, είμαι καλός. Ας τον άλλο να σε κρίνει. Εμένα με βρίζουνε. Δηλαδή, αν πει ένας στον δρόμο μου λέει Γραπτόπουλε που πάλι σε αγαπάω και τα λοιπά, λέω, να του δώσω και μια γροθιά να τον ξαπλώσω ανάσχελα. Λέω. Γιατί με λέει καλά λόγια αυτός. Ραπτατού, είμαι ζήτη με ένα τέτοιο νούμερο. Αμάν με τα παιδικά. Όχι, ρε, τάκλαψα από ένα περίπτερο. Είχε καμιά δεκαριά γυαλιά, είχα χάσει τα δικά μου, σπάσανε, έκανα οικονομία. Τσακ. Όχι, χάλασε το νούμερό μου, γύρω στο 2 πρέπει να έχω. Δεν πήγα να μετρηθώ γιατί αυτό που έχει το μαγαζί και αυτό θα θέλει λεφτά, όλοι λεφτά θέλουν. Λεφτά θέλουν. Αν θε να πάμε κάπου να μετρήσει, τσάπα. Το μέτρημα τι είναι, ρε παιδί. Είναι τσάπα να πάμε, τι πόνο κόκκινο, τι. Έχει να πει κάτι, Γιώργο, ξεκινήσαμε με ΠΑΟΚ. Θα πάμε και στι άλλε εμά. Ναι, πέρσι ξεκινάμε με τον ΠΑΟΚ. Γιώργο, να πω μόνο. Ούτε μισό λεπτό, τίποτα. Εδώ είναι. Το Ζαμπράνο γιατί τον απεκλείσανε. Τι έκανε ο Ζαμπράνο και τον απεκλείσανε. Και βάλανε το Κρέσπο με τον Βαρέλα. Ο Βαρέλα δεν ήταν κακό. Δεν μπορούσε να ήταν τιμωρία από το οπτικά. Τελείωσε. Μήπω διάλεξε μα αυτό, δεν θυμάμαι. Τελείωσε. Όχι. Μόνο αυτό για να μιλήσει ο Γιώργο. Ένα πράγμα, ο τίτλο. Το είπα και την Πέμπτη το πρωί στο Λίμπερο που κάνουμε 10-12 με τον Τζαρτζόκ. Το μήνυμα που πρόλαβα θα στείλουμε. Σημαδούρα, δεν είναι. Ναι. Εγώ μαύρο θα κάνω χιλιόμετρα με αυτό εδώ. Πριν πάω στη Μαρμίτα στο μαγαζί. Το είπα και Πέμπτη πρωί στο Λίμπερο. Ναι. Το βράδυ τη Τετάρτη που μα πέρασε. Ναι. Τώρα, πριν τρεις μέρες, ξεκίνησε το ελληνικό πρωτάθλημα, τη Super League. Πάει, τελείωσε. Γιώργο, ξεκίνα. Όποιο κατάλαβε, κατάλαβε. Εντάξει, ξεκίνα, Γιώργο. Γιώργο, εσύ είσαι. Γιώργο. Ναι, Γιώργο. Ξενέρωμα για μια ακόμα φορά. Τώρα αυτές οι κινήσεις εντυπωσιασμού να γυρίσουν με το λεωφορείο, να γυρίσουν με τα πόδια, να γυρίσουν με το τρένο, να γυρίσουν με το αεροπλάνο, εμάς δεν με αφήνουν αδιάφορα αυτά. Εγώ θέλω να δω αποτελέσματα. Και για μια ακόμα φορά βλέπουμε ένα προπονητή να τα κάνει μπάχαλο, να είναι πάλι ο αδύναμος κρίκος, να μην μπορεί να διαχειριστεί τους παίκτες με τη λογική να μην ξέρει ποιοι είναι ανέτοιμοι και ποιοι όχι. Να μπαίνει σε μια λογική ότι θα παίξω με έναν παίκτη ο οποίος δεν είναι αριστερό μπακ και δεν μπορεί να μαρκάρει, αλλά επειδή έπαιξε εναντίον του Ατρομήτου, ο οποίος ο Ατρόμητος δεν πέρασε το κέντρο, σου λέει ότι και επίθεση να κάνουν οι άλλοι θα τα καταφέρει, δεν γίνεται αυτό.
στο μάτι. Ακόμα χειρότερα κάνει μια απίστευτη αλλαγή και μένουμε με λιγότερα χάφ από ότι ο αντίπαλος όταν βγάζει τον Τζίμιρο. Παίζουμε με 2-1-3, αλλά και αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης και χάνουμε το κέντρο και τα βγάζει και τα πασκάλια. Και φυσικά εννοείται ότι δυστυχώς η ομάδα αυτή τη στιγμή, έτσι πως έχει γίνει, δείχνει ότι είναι γυμνή και από επιλογές, ενώ έχει ένα καλό ρόστερ. Το center form στο βασικό δεν πατάει καλά. Με τα πόδια σήμερα απέδειξε ότι δεν. Σε αντίθεση με το κεφάλι σήμερα πάλι αποδεικνύει ότι δεν. Το δεύτερο center form δεν υπάρχει. Δεν, εντάξει, το κουλούρι είναι για να το σερβίρουν έξω από την εκκλησία με τυράκι. Δεν είναι για να παίξει ποδόσφαιρο. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι και να μου πάλι τα ίδια. Γι' αυτό και εκείνο δεν καταντάει και λίγο κουραστικό. Δεν είναι τι λίγο. Καταντάει κουραστικό. Να κάνει ο Πανιώνιος ό,τι μπορεί περισσότερο για να κερδίσει. Να μην παίζει ο καλύτερο του παίκτη. Να μην παίζει ο. Αυτό δεν είναι. Ναι. Αυτοί παίξαν μπουνιές. Εμείς δεν φταίμε σε τίποτα. Το φύλλα προσκύμενο σωματείο του Πανιωνίου που μας λέγανε εδώ κάποιοι δεν είναι και τόσο προσκύμενο τελικά. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι η ομάδα έχει πρόβλημα. Ότι η ομάδα για μια ακόμα φορά δεν μπόρεσε να κερδίσει. Η νίκη αυτή για μένα δεν μένω στο βαθμολογικό. Η διαφορά είναι πολύ μικρή. Και οι άλλοι δεν δείχνουν τίποτα. Θα το πάρει, θα το πάρει. Πληρώνει ο πρόεδρος. Το θέμα είναι ότι για τους ψυχολογικούς λόγους ένα τέτοιο τυφλό έπρεπε να έρθει μετά το χάζο της Λάρισας. Δεν μπορούσε και δεύτερη φορά να γίνει το ίδιο. Κι όμως έγινε. Να διαφωνώ. Ωραίο. Τώρα, από εκεί και πέρα, το τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, το μέλη που γενέστε αυτή τη στιγμή είναι. Εγώ θέλω να κάνω τις εξής ερώτησεις. Ναι. Γιατί είναι τόσο κακό, δεν ξέρω, εδώ δεν κάνω κριτική, γιατί ειλικρινά δεν ξέρω. Είναι τόσο κακό ο Δελιγιαννίδης που αναγκάζεται και παίζουμε με έναν μπακ ο οποίος δεν μπορεί να μαρκάρει γιατί δεν είναι μπακ. Δεν είναι μπακ. Μπράβο. Εξτρέμ δεν είναι. Ο προπονητής δεν μπορεί να πει σε έναν χαφ, τους τρεις χαφ, ότι κοίταξε να δεις, αυτός δεν ξέρει. Κάλυψε τον. Κάλυψε τον, κάτσε πίσω να τον καλύψεις. Ο προπονητής σήμερα γιατί βγάζει το τρίτο χαφ και μένουν 2 με 3. Και θέλω και μια τελευταία ερώτηση, έτσι να μου απαντήσετε εσείς όλοι που βγαίνετε στα μηνύματα και τα ξέρετε και δεν τα ξέρω. Ποιος είναι ο ρόλος, ο θεσμικός το ξέρουμε. Ποιος είναι οι αρμοδιότητες του γιου του Προέδρου. Μπαμπά. Εκτός από το να μιλάει στο Instagram. Μπαμπά. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει έτσι μια ένας τέτοιος παοξής, πώς είναι ο Καραμπαφάς στον Ολυμπιακό, να πουλάει λίγο αλητεία, μαγιά, ξέρεις ότι δεν κοβόμαστε. Όχι, όμως, όχι όμως ο γιος του Προέδρου. Αλλά όχι ο γιος του Προέδρου και όχι ειδικά με αυτή τη φάτσα. Είναι πολύ τελικάτος ρε παιδάκι μου για αυτό το ρόλο. Α, εκεί έπρεπε να βάλω ένα σαν τον Τρέγια, ας πούμε, σαν τον Τζόρνταν, έτσι. Τέτοιες μούρες ρε παιδάκι. Σκατόφατσα. Ναι, αγριόφατσα ρε παιδάκι. Πού σε τι πράγμα ρε Γιώργο, να σε ακούω. Για να πουλάει έτσι αλήθεια την Παοξιδηλίκη, θα σας σκίσουμε, φακ Πανιόνιος, αυτά που ποστάρει. Στο Ένσταση. Τελικάτος είναι αυτός για τέτοια. Ο Τάσος δεν είναι αγριόφατσα ο άνθρωπος. Είναι δηλαδή με τη λογική. Εσύ τι θες. Είναι πάω. Είναι πάω. Τάσο ρε, του πουλήσει καμιά ασφάλεια θέλει αυτός. Όχι βέβαια. Τι όχι βέβαια. Από ό,τι βλέπω. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι λόγια οι Ολυμπιακοί να βάζουν να πουλάει αλητεία ο Μαλάτος να πούμε. Καλή πολύ ιστορική και γαμάτη. Θα πέσουν, θα γελάνε και κοτρώνες. Είναι, έχει ένα στυλ, μια άποψη, μια κουλτούρα. Ο Γιάννης δεν μπορεί τώρα να βγαίνει και να κάνει την κατίνα, ας πούμε. Αυτό λοιπόν. Αυτό θα μας έλειπε. Ναι. Αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ρόλος του Γιώργου Τσαβίδη. Δεν είναι να μαθαίνει, ξέρω εγώ, ώστε αύριο να λάβει το τιμόνι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή πάλι δεν κερδίσαμε, πάλι προβληματίζουμε, πάλι δημιουργείται εσωστρέφεια, πάλι δημιουργείται διχασμός και επιτέλους πρέπει κάποιοι άνθρωποι μέσα στην ομάδα να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Το να ξαναφώ, το ξαναλέω, τα ίδια και τα ίδια δεν έχει κάνει. Λοιπόν, ο Σαββίδης έχει πληρώσει πολλά λεφτά στο αγωνιστικό κομμάτι. Να ακούω λίγο. Ο Σαββίδης, θα πεις ότι γουστάρεις, δεν σε διακόπτω. Λοιπόν, είπες ότι πληρώνεις κομμάτι. Έχει δώσει πολλά λεφτά στο αγωνιστικό κομμάτι. Έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά στο αγωνιστικό κομμάτι. Και βλέπεις ότι δεν τραβάει. Εδώ είδα κάτι άλλο και πρέπει να το πούμε αυτό και να το σημειώσουν οι παοξίδες, ότι ο Ιβάν έχει ξοδέψει πολλά. Το αφήνω να αιωρείται, το έχει ξοδέψει πολλά. Και στο εξαγωνιστικό κομμάτι. Δηλαδή, θεά ουσία, ξέρω εγώ, γνώση. Έχει ξοδέψει πολλά και στο εξαγωνιστικό κομμάτι. Δεν νοείται, κύριε Σαββίδη, να έχεις πάει γλυκά πανοράματος στις ενώσεις. Προφιτερόλ. Ναι, προφιτερόλ. Ξέρει ο Μαλάτος, γιατί αυτοί πηγαίναν. Πηγαίναν, τα ξέρει. Ξέρει. Τούρτες. Δεν γίνεται να έχεις πρόεδρο στην ΕΠΟ που να είναι κολλητός του Ζαγοράκη και να είναι όλη μια καλή παρέα.
και να μην παίρνει στο πέναλτι τη πλάτη πόδα. Όταν ο Πάοκ προηγείται. Ο Μπανάνα δεν το έκανε το λάθος. Όχι, ο Γιωάτα. Ο Γιωάτα κάνει το λάθος. Εκεί δεν γίνεται. Υποτίθεται ότι 6. Ο άλλος 3 κατοστάρικα. Εσύ 6. Σταμάτα, μην θα ξεφύγει τίποτα. 6 εσύ 3 κατοστάρικα ο άλλος. Κάνει τον μπλουζόν ο. Πώς το λένε ο τερματοφύλακας. Ο Κόντρικ, πώς το λένε. Κότνικ. Απλώνει η πλάτη πόδα να κάνει τρίπλα. Και του δίνει ο Σιδηρόπουλος, ο δικός σας ο διαιτητής, κίτρινη κάρτα. Εγώ λοιπόν, αντί για κόκκινη. Αντί για κόκκινη. Δεν είναι κόκκινη. Δεν ξέρω. Δεν είναι κόκκινη. Γιατί δεν είναι κόκκινη. Δεν είναι κόκκινη. Γιατί. Δεν είναι σε προφανή θέση. Άσε, ποιος ήταν ο κόκκινης. Είναι στο πλάι και μάλλον ο αμυντικός αριστερά δεν είναι σε προφανή θέση. Σιγά, ποιο δεν είναι έτσι. Και είναι πέναλτι. Ναι. Είναι πέναλτι. Απλά να πούμε κάτι. Ναι. Ο Κουλούρης ξεκινάει και πέφτει μισή μέρα πριν. Δεν ξέρω. Πέναλτι είναι. Αν έχω πάρει την ΕΠΟ, κύριε, εγώ είμαι ο Σαββίδης τώρα, παίρνω τηλέφωνο στην, πώς τη λέει, Κοζαρέβα και στον άλλον τον γιο του Γκαγκάτσι και του λέω, ρε Γκαγκάτσι, εγώ 6 και αυτός 3 εκατοστάρικα και αυτός εδώ κάνουν πέναλτι, άμα δώσει κόκκινη κάρτα το πολύ πολύ να διαμαρτυρηθούν, θα γίνει μια φασαρία στα κανάλια, ήταν δεν ήτανε, τον αφήνει στον Πανιόνιο με 10 παίκτες, δεν χάνει την ισοπαλία ούτε χάνει το παιχνίδι. Παίρνει τη νίκη 10 εναντίον 11. Εκτός αν είναι τόσο μαλάκες στον ΠΑΟΚ που 10 εναντίον 11 ήταν ικανοί να φέρουν πάλι ισοπαλία. Τότε λέει Σαββίδη, έρχομαι και παίρνω μια άλλη ομάδα. Παίρνω ξέρω εγώ τον Άρη, παίρνω ξέρω εγώ τη Ξάνθη, παίρνω τον Απόλλο Πόντου. Δεν ασχολούμαι μαζί σας πια. Αν είναι και έτσι τα πράγματα. Αλλά όταν έχω το Σιδηρόπουλο δικό μου, όταν έχω την ΕΠΟ δικιά μου και μπαίνει πλατιπόδα, τριπλάρει τον τερματοφύλακα, μπέναλτι και δεν δίνει κόκκινη κάρτα να καθαρίσει το παιχνίδι. Τότε ρε φίλε τι να σου πω. Τι. Ακριβώς. Αυτό. Συνεχίζεις. Άμα σου περισσεύει και εσένα στείλε. Συνεχίζεις. Στείλε αντοράψω. Συνεχίζεις. Θα το πιάσουμε τακτικά. Πώς φαίνονται οι αλλαγές του. Ναι. Στείλε καναρέλι. Μη. Οι αλλαγές του πώς φαίνεται. Ρε σήμερα, να σου πω κάτι, Γιώργο, λες εδώ το παιχνίδι το τακτικά. Όχι για να δείξουμε την κίνδυνα του προπονητή. Αυτό εδώ το παιχνίδι. Αμα, το Πανιόνιο. Ρε κόκκινε, ο κανονισμός άλλαξε. Γάμα τον κανονισμό. Ποιος τα λεφτά δίνει. Άχι τον κανονισμό τι λέει. Ο κανονισμός αυτός είναι ευέλικτος γιατί λέει δεν είναι προφανή θέση για γκολ. Ποιος το ερμηνεύει ότι είναι προφανή θέση για γκολ. Δηλαδή επειδή είναι ο Κουλούρης, πλάγια, γιατί πλάγια. Μουσουλάτζιτς Φάσε... δεν είναι λιπαδιά ρε. Ατρόμητο είναι ο Μουσουλάτζιτς. Ατρόμητο. Ο Βόσνιος τι είναι. Μαρή, εγώ καταλαβαίνω. Μην κάνουμε κοιλιά, θα κάνουμε κοιλιά. Απλά Γιώργο. Η σωστή κριτική στον προπονητή. Ο Πανιόνιος από το πρωί της προηγούμενης Δευτέρας έγινε ρημαδιό. Ναι, συμφωνώ. Όχι οικονόμου, όχι Ζαμάνης. Όχι, ο Δάρας βγήκε σαν πρόεδρος του Πανιονίου σε δύο μέσα της πόλης, ένα σε εφημερίδα και ένα στο Λίμπερο, και τον Πανιόνιο τον έκανε τόσο. Τον Πανιόνιο τον έκανε τόσο. Ότι ο ΠΑΟΚ πια πάντα θα ήταν φαβορή, είναι και θα είναι συνεχίζοντας. Και πότε δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή έλεος. Ναι. Ξεπέρασε τα όρια του της καλής θέλησης και να του πω καλά λόγια επειδή βγαίνω στα μέσα της πόλης, της έδρας του αντιπάλου. Και δηλαδή αυτό το μάτς είναι για να το πάρει ο ΠΑΟΚ για πλάκα 0-2. 0-3 για πλάκα. Με κόσμο απέναντι, με. Δηλαδή τι τακτικά το μάτς αυτό. Είναι σαν να πηγαίνει σε μια γυναίκα. Να τη δένουνε με τα πόδια για να είναι ανοιχτά και έμπρεπε να πει στην τρύπα. Αυτό είναι. Ο ΠΑΟΚ, τελειώνω με αυτό και πάμε στο Μάιο. Ο ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι είναι σαν τον τύπο που πάει σε ένα μπαρ. Βλέπει μια γκόμενα bar woman, 1,80 και την κάνει καμάκι. Και λέει η γκόμενα, περίμενε να πάμε στο σπίτι μου. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο της γκόμενας. Οδηγάει η γκόμενα. Πηγαίνει στο σπίτι, αγοράζει προφυλακτικά η γκόμενα από το περίπτερο. Πηγαίνουν απάνω, βάζει βερμούτ η γκόμενα. Βερμούτ. Καλά. Για την εποχή σου, για σένα το είπα. Λοιπόν, ουίσκι. Ναι. Ό,τι πεις. Δίνεται η γκόμενα. Ανοίγει τα προφυλακτικά που δεν ανοίγουν εύκολα. Ναι, μαλάκα. Γάμισε τα. Μη. Δεν ανοίγουν τα προφυλακτικά εύκολα. Λοιπόν, περίμενε. Εντάξει, απλά είσαι μεγάλο ψυχή. Γδίνει και αυτόν. Του λέει, εγώ θα σε γδίσω. Τον γδίνει. Ο τύπος λέει στην κόμενα, θα πάω στη τουαλέτα. Περίμενε λίγο. Πάει στην τουαλέτα ο μαλάκας, τραβάει δύο παχές και βγαίνει μετά. Και δεν του σηκώνεται. Και περιμένει η γκόμενα με τα πόδια ανοιχτά. Του λέει: έλα, μα δεν μπορώ. Μπαμπά, δεν μπορώ. Δεν μπορεί. Βλάξ ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί. Ο ατρόμητος, για να σας δώσω την αγωνιστική κατάσταση, ο ατρόμητος δεν παίζει ο Άρντα. Βοηθάτε με.
Δεν παίζει. Κατσισαία. Δεν παίζει ο Ριόλ που σας είπα. Δεν παίζει ο Μπάκο Ριόλ. Δεν παίζει ο Γιαννούλης. Δεν παίζει και ο Μανούσος. Το πιάσει. Ναι, το Μανούσος τρέχει. Και ο Παπαπέτρου δίνει προχθές 3 λεπτά καθυστερήσεις. Σήμερα ο Σιδηρόπουλος δίνει 5. Στο πιο καθαρό χρόνο αγώνα που έγινε σήμερα. Το είδαμε όλοι νομίζω. Άμα ήθελε ο Σιδηρόπουλος. Το γκολ του Παπαπέτρου μπαίνει στο 2,5 λεπτό. Εγώ λέω άλλο. Το γκολ μπαίνει στο 2,5. Περίμενε. Έχει σημασία. Έχει σημασία. Έρχεται το Ατρόμητο στην Τούμπα. Παίζει με 3 στόπερ. Ο ένας είναι εδώ. Ο άλλος εκεί που είναι ο Ηρακλειδέας από τον Τορόντο και θα έρθει σε λίγο να μιλήσει. Και ο άλλος είναι έξω. Πώς λέγεται το μαγαζί εδώ δίπλα? Εδώ. Στα τζάμπο. 10 μέτρα μακριά ένας από τον άλλο. Βάζουν τον Μανσόν, τον καλύτερο του σκαφ και το καλύτερο εξάρι του πρωταθλήματος, στόπερ. Βάζουν έναν 1,90 στόπερ δεξί back half. Και βάζουν τον Κυβρακίδη αριστερό back half και έχουν έξω Κυριακίδη και Ζησόπουλο. Δηλαδή λέει τον ΠΑΟΚ, έλα πίδα μας. Τι θα σε κάνουμε άλλο? Το ίδιο πράγμα ο ΠΑΟΚ. Απλά τι έγινε? Εκεί πήγε μια φορά στην τουαλέτα και αυνανίστηκε. Και μπόρεσε εκεί, είχε κάτι ψιλοσικομάρες και μπόρεσε και έριξε τον Ατρόμητο στο κρεβάτι. Τι να πω, αρέσει, τι να σας πω. Λέγια σλάμα. Αν δεν το πάρετε τώρα, πότε θα το πάρετε? Ναι.